Θα ήθελα όμως σήμερα να μιλήσουμε λίγο επί της ουσίας του θέματος. Πού είναι τα πράγματα, γιατί είναι εδώ τα πράγματα και τι μπορεί να γίνει. Ακούσαμε όλοι πριν από κάποιες ώρες τον κύριο Σαμαρά στο Ζάπιο να επαναλαμβάνει, όχι με ακρίβεια βέβαια, ποτέ κανένα αντίγραφο δεν είναι σαν το πρωτότυπο, αυτά τα οποία εμείς εδώ και 2 χρόνια που λέμε στη Βουλή και εκτός Βουλής. Όταν δε βέβαια τα λέγαμε εμείς αυτά, θα παρακολουθήσετε να δείτε τι ακριβώς, όταν δε λέγαμε κάποια από αυτά, οι βουλευτές του Σαμαρά, του κυρίου Σαμαρά, μέσα στη Βουλή δεν διαμαρτύρονται, κράβγαζαν ανάθρωπο. Α, τι είναι αυτά που λέτε. Σήμερα τα ακούσαν από τον αρχηγό τους. Εμείς θα πράξουμε τι πρέπει. Θα βάλω το ροντούλι να τους λέει τι φωνάζετε το γι' αυτό, τι φωνάζετε το γι' αυτό, για να καταλάβουν ότι μπορεί να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους, δεν μπορεί να κοροϊδεύουν τον Νικόλαο. Φτάνουν αυτά, όχι. Αυτά ήταν για πέρυσι και πρόπερση. Βαθαίνει το ρήγμα και χρειάζονται και πρόσθετα μέτρα και πρόσθετες προσεγγίσεις, οι οποίες αδυνατεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί ύστερα από 2 χρόνια να προσεγγίσει αυτά τα οποία εμείς θα αναπτύξουμε σε λίγες ημέρες. Έχει μια χρονοκαθυστέρηση. Αυτό όμως δεν της επιτρέπει κατά καμία έννοια να θεωρεί αυτόν την υπεύθυνη δύναμη που θα βγάλει τη χώρα από το τέλμα. Με ρώτησαν τι συνέβη και γιατί συνέβη και πώς φτάσανε τα πράγματα εδώ. Πριν αρκετά χρόνια, όταν έγινε η παγκοσμιοποίηση, ενθυμίστε όλοι, και το παγκόσμιο εμπόριο, εμείς εδώ φωνάζαμε, ουρλιάζαμε και λέγαμε αμάν η καταστροφή. Το φωνάζαμε, αλλά κάποιοι δεν καταλάβαιναν. Κάποιοι πηγαίνανε αφήνοντας παρκαρισμένο το μυαλό τους στο σπίτι τους ή στο αυτοκίνητό τους. Και άδειοι πηγαίνανε, άδεια αποτελέσματα φέρανε. Ποιος θέλει το παγκόσμιο εμπόριο? Ποιος θέλει? Αυτός που έχει γεμάτη την αποθήκη και σου λέει πρέπει να φύγει το εμπόρευμα έξω, σε άλλες περιοχές, έξω από την αυλή μας, έξω από την περιοχή μας, έξω από την γειτονιά μας. Αυτός θέλει παγκόσμιο εμπόριο. Ο Αμερικάνος, ο Γερμανός, ο Ιαπωνέζος θέλει. Ο Κινέζος θέλει. Εγώ η Ελλάδα, η κουτσουλιά ή στο χάρτη, γιατί να θέλω το παγκόσμιο εμπόριο? Να πουλήσω τι και σε ποιον? Και με ποιο νόμισμα? Το σκληρότερο νόμισμα του κόσμου? Πρώτο λάθος. Δεύτερο λάθος. Όλοι αυτοί προκειμένου να μας τα παίρνουν πίσω, μας δίνανε πάρε, 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 πάρε και τα παίρνανε και τα παίρνανε. Πάρε, πάρε και τα παίρνανε και τα παίρνανε. Πάρε, πάρε και τα παίρνανε. Εφόσον όλο μόλις αγωγές κάναμε, είτε εξοπλιστικά, είτε αυτοκίνητα, είτε μηχανήματα, οι πρώτες ύλες, τα πάντα. Άρα μας δίνανε χρήματα για να τα παίρνουν πολλαπλάσια αυτοί για τις αγοράς. Τι συνέβη με την κρίση πριν 2 χρόνια? Τι συνέβη? Επειδή ίσως δεν είναι πάρα πολύ κατανοητό, θα σας δώσω παραστατικά με μια ποδοσφαιρική ορολογία. Εμείς είμαστε στην επίθεση, τρέχουμε όλοι, λεφτά μας δίναμε, τρέχαμε, τραβήχθηκαν οι οπισθοφύλακες και βγήκαμε offside, τεχνικό offside. Ζούμε στο τεχνικό offside. Σφυρίζει η της, ποινή εις βάρος μας. Αυτό μας κάνανε οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, τεχνικό offside. Αυτή είναι η διαδικασία, για να καταλάβετε πώς πέσαμε έξω, πώς κουτουλήσαμε. Μας τράβηξαν το χαλί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ένας ρεαλισμός, τον οποίο ακόμα δεν βλέπω να τον προσεγγίζει ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Αντώνης, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Παπαδρέου, ούτε ο πρόεδρος του Πασόκ, ούτε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν προσεγγίζουν. Γιατί δεν κάνουν αυτή την προσέγγιση? Είναι τόσο δύσκολο να προσεγγίσεις τα πραγματικά γεγονότα? Όχι. Δεν είναι ότι χρειάζεται κάποιες νοηματικές διαρρομές, τόσες όσες πρέπει να διαθέτουν. Είναι ότι φοβούνται να δουν την αλήθεια. Φοβούνται να αντιστρέψουν το θέμα. Φοβούνται να τους πούνε αφήστε τα κόλπα, θα παίξουμε στα ίσα. Φοβούνται. Και από εκεί πέρα μπαίνει ο ένας όρος πιο βαρύς από τον προηγούμενο και πάει λέγοντας. Δεν άκουσα σήμερα τον κύριο Αντώνη Σαμαρά να λέει ότι εμείς θα φύγουμε από το μνημόνιο. Κακολογία μας που το ψηφίσαμε. Αλλά αυτός δεν είπε θα φύγω.
είπε ότι θα κοιτάξουμε κάποιους όρους. Άρα, μνημόνιο. Που διαφωνούμε ότι αυτός ο όρος έτσι, αυτός αλλιώς, αυτός αλλιώς. Πολύ ωραία. Έρχεται ο κύριος Σαμαράς στην κυβέρνηση. Ήρθε ο κύριος Σαμαράς. Και έρχεται και λέει στους Ευρωπαίους, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αυτό το μνημόνιο για μένα είναι πάρα πολύ κακό. Δεν το αντέχω. Θέλω να αλλάξει ο όρος 7, 11, 23, 38, 45 και 59. Αν δεν αλλάξει αυτό, ωραία και του λένε, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει κύριε Σαμαρά. Εντάξει, για χαρά. Μετά τι κάνουμε. Του λέει, λέει ο Σαμαράς, εγώ τα παλικαράκια αυτά, τα λεβέντικα αυτά τύπου μημαράκι που έχει εμβολιαστεί όλη η Νέα Δημοκρατία, τα αντιλαμβάνω. Λέει ο Σαμαράς, θα αλλάξουμε τους όρους. Ωραία. Θέλω να αλλάξω 3, 5, 24, 33. Πάει στην Ευρώπη και λέει αυτά να αλλάξουν. Λέει η Ευρώπη, όχι δεν τα αλλάζω. Μα, τι μα, δεν τα αλλάζω. Τι θα κάνει ο Σαμαράς τότε. Θα πει φεύγω, φύγε, πλήρωσέ μας, δώμα στα 60, 55, 60, πώς τα έχουμε πάρει μέχρι τότε. Και τράγα μόνο σου και αρμένησε. Αρμένησε πρέπει, πήγαινε. Μα πήγαινε. Πήγαινε να δούμε, λέω, κάνε τι θέλεις. Τι θα γίνει επόμενη μέρα. Όχι μισθή, όχι συντάξεις, όχι γιατροί, όχι λεωφορεία, όχι. Τέρμα, αυτό είναι. Από τη στιγμή που κατάντησαν την Ελλάδα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, από κοινού και μόνο αυτοί οι δύο, να φτάσει σε αυτή την κατάσταση, βλέποντας χρόνια το τυρί χωρίς να βλέπει να πίσω την παγίδα παπ, που τις κουκούλωνε, πρέπει να καταλάβουν ότι οι κινήσεις μας είναι ελάχιστες. Εκτός εάν το ρίξουμε στο πολιτικό χασαποσέρβικο, αλλά Τσίπρα και το κεφάλαιο, ο κακός δυνάστης του πλούτου, αυτά που λέει η Παπαρίγα. Να είμαστε σοβαροί. Εδώ έχουμε ένα πολιτικό ρεαλισμό, μια οικονομική πραγματικότητα. Μας έχουν δώσει κάτι λιγότερο από τα μισά η Τρόικα. Ακριβά λεφτά. Πάρα πολύ ακριβά λεφτά. 5,5% είναι πολύ ακριβά λεφτά. Ωραία. Δώστε να φύγουν. Δεν είναι ακριβά. Είναι ακριβά λέγω. Τι προτείνετε κύριε Σαμαρά. Να φύγουμε. Ωραία. Έχουμε να δώσουμε τα 50 τώρα και τα 60 αύριο που θα είσαι εσύ. Μπορούμε. Δώσε το. Πες παιδιά δεν γουστάρω άλλο. Πάρτε τα και για χαρά. Ή μάλλον επειδή δεν έχω μία να σας δώσω. Ελάτε. Σας δίνω το Σύνταγμα, σας δίνω την Ομόνοια, σας δίνω το Σούνιο, σας δίνω το λιμάνι του Πειραιά, σας δίνω και τα αεροδρόμια. Εντάξει, εξοφλήσαμε, πάρτε τα. Ωραία, κάντο. Μετά, την επόμενη μέρα, πώς θα πληστούν μισθοί και συντάξεις, εφόσον αυτά που μαζεύουμε σαν κράτος δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Εκεί τα φέρατε τα πράγματα. Εσείς τα φέρατε. Δεν θα απολογηθούμε εμείς, γιατί εσείς ανίκανοι και κάποιοι από εσάς κλέφτες έφεραν εκεί την κατάσταση, μα εκεί τη φέρατε. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτά τα πράγματα κυρίες και κύριοι δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι υπεύθυνα. Δεν είναι σοβαρά, δεν είναι υπεύθυνα. Δεν ακούμε προτάσεις. Ο κύριος Σαμαράς είπε, το μου πει και εμείς εξάλλου, αλλά εμείς το συνδέουμε μια σειρά πραγμάτων. Ο κύριος Σαμαράς στο ξεκούδουνο. Θα μειώσουμε τους φόρους. Τι ωραία. Θα μειωθούν οι φόροι. Ναι. Ο μισθός όμως πώς θα πληρωθεί αυτού που θα του μειώσει φόρους. Πώς, από πού, πρέπει να μας πεις ότι θα έχω μείωση φόρων και η μείωση των φόρων θα είναι της τάξης των 3 δις, των 4 δις. Πολύ ωραία. Χαρά, μειώνονται οι φόροι, παίρνουμε τα πάνω μας. Ωραία, από πού θα πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις και όλα αυτά που δεν λέει. Δεν το συνοδεύει. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και βαδίζουμε βάσει ενός προγράμματος, ενός οργάνου. Οργανικής εμπνεύσεως θέση. Υπάρχει ένα οργανόγραμμα. Πρώτα σιγωνεύει τραπεζών. Εάν δεν ξεκινήσεις από το Α, δεν μπορείς να πας στο Δ. Α, σιγωνεύει τραπεζών. Θέλουν, δεν θέλουν. Θα το καταλάβουν, δεν πάνε διαφορετικά. Αφού κάνω σιγωνεύει τραπεζών, μετά εγώ πρέπει να πάρω θέσεις. Μια σειρά θέσεων. Μια σειρά θέσεων, τις οποίες εμείς έχουμε έτοιμες, ξεκάθαρες, έτοιμες, μπορούμε, σας διαβεβαιώνω ότι έχω τον τρόπο να εξασφαλίσω δικά μας κεφάλια 100 δισεκατομμύρια. Έχω τον τρόπο. Γιατί δεν μας το λες και Χατζαφέρη. Έχω κάθε διάθεση. Αλλά οι αντιγραφείς είναι στη γωνία, περιμένουν στο Ζάπιο.
να μας τα παρουσιάσουν τα δικά τους. Επειδή έχουν περισσότερα μέσα ενημέρωσης, έχουν στο payroll πολλούς δημοσιογράφους, θα αρχίσουν να λένε και δικά τους. Λες και οι άλλες του πόθεν έσχεση έχει ξανακουστεί ποτέ στην Ελλάδα. Λέει και έχει ξανακουστεί σε εθνικό θέμα η ΑΟΣ. Από ποιον ένα πολιτικό πρωτοακούστηκε η λέξη ΑΟΣ μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Πότε μάθατε εσείς για την ΑΟΣ, εάν δεν υπήρχε αυτό το κανάλι και αυτή η εκπομπή να τα λέει? ΑΟΣ. Έτσι. Το είπαν. Ενώ ο Καραμαλής πριν δύο χρόνια δεν ήξερε τι είναι όταν το είπα στη Βουλή μέσα. Ποιος μίλησε για νομοποίηση των αυθαιρέτων? Πότε τα λέγανε όλα αυτά τα πράγματα? Από πότε μιλάω εγώ για αυτά τα πράγματα? Πότε ανακαλύψανε τους κακούς λαθρομετανάστες? Δεν ήτανε η ίδια η Νέα Δημοκρατία? Να σας θυμίσω ότι το 2002, τότε πήρα 14% για υπερνομάρχης, ο κύριος Ρουσόπουλος, ο ίδιος ο Καραμαλής, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, με λέγανε από το Σύνταγμα κρεματόριο, ότι ήμουν ναζιστής, κρεματόριο, ο ενδυνάμει τότε πρωθυπουργός. Τώρα υιοθετούν την ατζέντα Καρατζαφέρη. Τώρα. Τώρα. Ό,τι λέω λένε. Ό,τι λέω έλεγα τα καθόλου λένε τώρα. Γιατί να φτάσω εδώ? Γιατί να φτάσω, κυρίες και κύριοι, να έχω 2 εκατομμύρια στην πλάτη μου για να τους διώξω και δεν αργούσα τότε που ήταν 1 εκατομμύριο. Τώρα τι θα κάνουμε? Ξεκάθαρο. Κυριακή εκλογές. Δευτέρα κυβέρνηση. Τρίτη τα ΣΕ 130 γεμάτα από μετανάστες προσγειώνονται στις πρωτεύουσες των χωρών τους. Θέλει δεν θέλει η κάθε κυβέρνηση, θέλει θέλει ο καθένας. Θα φύγουνε. Θα φύγουνε. Και θα είναι η τελευταία επιβάρηση του λαού. Η κυροζήνη που θα καίνει τα αεροπλάνα που τους επιστρέψω πίσω. Όλους. Θα κρατήσω μόνο εκείνους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την ανάπτυξη χώρας. Η ποσόστοση που λέμε. 2-2,5% με εξειδικευμένη εργασία. Εξειδικευμένη. Χρειάζομαι αυτή την κατηγορία. Δεν υπάρχει Έλληνας για φιλιά. Εφόσον υπάρχει Έλληνας, θα πάρω. Από ποια χώρα θα τους πάρω, με ποια σύμφωνα θα τους πάρω, για πόσο χρόνο τους πάρω? Σου δίνω ένα συμβόλαιο 6 μήνες, γιατί έχω ανάγκη να βρω 200 εργάτες στην απεικοεπισκευαστική ζώνη του περάματος. Ναι, για 6 μήνες, για αυτό το συμβόλαιο. Να γίνουμε κράτος. Όχι αυτό που γίνεται στην πλατεία Βικτωρίας. Σφάζω για μια κάμερα και μετά πηγαίνουν οι άλλοι και σκοτώνονται. Τους είπα θα έχει αυτοδικία. Κύριε Ραγκούση, σου το είπα μέσα στη Βουλή. Πάρτε μέτρα γιατί θα περάσουμε σε αυτοδικία. Βρέθηκε ο πρόεδρος φαγμένος. Και αρχίζει το γαϊτανάκι. Και δεν ξέρω αν θα σταματήσει. Γιατί είναι ανίκανη, ανήμπορη και φοβική. Εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκάθαρη κουβέντα. Θα σας απαλλάξουμε από τους λαθρομετανάστες και θα σώσουμε οικονομικά την Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Και βλέπετε ότι είναι οι πρωτεύουσες ιδέες και σκέψεις οι δικές μας, από τη στιγμή που μετά από 2 χρόνια, ψάχνοντας ο κύριος Σαμαράς με τους μηταράκηδες και τα μηταράκια του, κατέληξε να υιοθετήσει τον κύριο όγκο των δικών μας προτάσεων. Έχουν ετοιμάσει.